και η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ σε άτομα, σε ενήλικες, με σύνδρομο Down, ε, αυτή είναι μια κοινοπραξία η οποία ξεκίνησε από κλινικούς ιατρούς ε, ήδη από το 2018, προκειμένου να βρεθούν αυτοί... Είμαστε εντάξει? Ωραία. Ωραία. Ε, αποτελεί... Εδώ μας βλέπετε μας με ένα χαμογελαστή όπως συνήθως. Είμαστε στο Παρίσι, που είναι μία από τις διαζώσεις συναντήσεις που κάνει το πρόγραμμα. Ε, αποτέλεσε Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία και συνεργασία με τα κλινικών ιατρών από διάφορα ερευνητικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζουν ενήλικες και ηλικιωμένους ειδικότερα με σύνδρομο Down. Ε, κάποια από τα κέντρα είναι αυτά ε, ο αρχηγός μας είναι ο, ο καθηγητής Αντρέ Συντρόμ από το Kings College ε, και συμμετέχουν αρκετά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα από όλη την Ευρώπη και ένα από την Αμερική Τώρα, τα ζητήματα που διερευνώνται στο, με την πρωτοβουλία αυτή είναι η ανείχνευση των πρώιμων αλλαγών που σχετίζονται με την όσο Αλτσχάιμερ σε ενήλικε με σύνδρομο Down, η οποία μπορεί αυτή η ανείχνευση να είναι δύσκολη και είναι δύσκολη λόγω τη ε, νοητικής νοητική αναπηρία που, που βιώνουν, που εμφανίζουν τα άτομα αυτά, αλλά και άλλων προβλημάτων υγεία, όπω προβλήματα ψυχική υγεία. Ε, η διάγνωση λοιπόν Τη Νόσου Αλτσχάιμερ, ειδικά στην αρχή τη, ο εντοπισμό και μετά η διάγνωσή τη σε άτομο με σύνδρομο Down, αποτελεί μια πρόκληση και σίγουρα απαιτεί κατάλληλα εργαλεία αξιολόγηση και μια ομάδα που είναι εξειδικευμένη και έχει γνώσει αλλά και εμπειρία, προκειμένου να κάνει τον εντοπισμό και τη διάγνωση. Ε, για τα μεταγενέστερα στάδια της νόσου Alzheimer, στο σύνδρομο Down τα γνωρίζουμε ήδη αρκετά, είναι καλά τεκμηριωμένα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι πολύ περιορισμένη η έρευνα και οι, και, αντίστοι, και αντίστοιχε εργασίες σε σχέση με τις πολύ πρώιμες αλλαγές που σχετίζονται με την παθολογία του σύνδρομου Down. Ε, Παρόλο που η νόσος Αλτσχάιμερ, όπως όλοι γνωρίζουμε, ορίζεται ως κυρίως ένα αμνησιακό σύνδρομο και στη σποραδική νόσο Αλτσχάιμερ οι πρώτες αλλαγές χαρακτηρίζονται από βλάβες στις ικανότητες της επεισοδιακής μνήμης, εξακολουθεί να υπάρχει συζήτηση και όχι συνένεση σχετικά με το ποιες ικανότητες μειώνονται ή εμφανίζονται πρώτα στο σύνδρομο Down, οι οποίες αποτελούν τους δείκτες ότι έχει ξεκινήσει η άνοια. Ε, οπότε διερευνώνται οι ικανότητε τη μνήμη, γίνεται συζήτηση πάνω στην μήπω υπάρχει έκπτωση σημαντική ικανότητα επιτελικών λειτουργιών, σε εκτελεστικέ λειτουργίε, μήπω υπάρχουν συμπεριφορικά συμπτώματα που, μας, που υποκρίνουν την άνοια, ή υπάρχουν τα ψυχολογικά συμπτώματα τη άνοια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν, υπάρχει ανάγκη για ευαίσθητες ψυχομετρικές δοκιμασίες που εντοπίζουν αυτές, ανοιχνεύουν και, και εντοπίζουν αυτές τις πρώιμες αλλαγές στις νοητικές που είναι πολύ πιθανό να διαφύγουν από τους περιθάλποντες γιατί συχνά οι αλλαγές αυτές είναι ανεπαίσθητες. Ε, και όμως από πίσω είναι η, η αρχή της νόσου Αλτσχάιμερ. Ε, τι ξέρουμε μέχρι σήμερα, ξέρουμε ότι τα άτομα με σύνδρομο Down αποτελούν ένα σημαντικό πληθυσμό για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών και ερευνών πρώιμη παρέμβαση με στόχο την πρόληψη ή και την καθυστέρηση τη νοητική έκπτωση που σχετίζεται με την Αλτσχάιμερ, λόγω τη προβλέψιμη ανάπτυξη παθολογία τη νόσου. Ωστόσο, απαιτείται αυτό ο, ο προσδιορισμό των χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν αυτέ τι πρώιμε αλλαγέ που σχετίζονται με την νόσο Alzheimer στο σύνδρομο Down. Προκειμένου ε, να σχεδιάσουμε σωστά τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Ε, ξέρουμε μέχρι σήμερα και ότι ε, όταν αξιολογούμε τις μεταβολές ε, στους βιοδείκτες, είτε στο αίμα είτε στο κεφαλανοτιαίο υγρό... Ε, και όταν αναλύεται το, το αίμα, εντοπίζονται τα νευροεινίδια και αυτή η συγκέντρωση όταν είναι αυξημένη σχετίζεται με διάφορες νευρολογικές διαταραχές που σχετίζονται με τον νευροεκφυλισμό και την νόσο Αλτσχάιμερ όπου αυτά τα αυξημένα επίπεδα νευροεινιδίων έχουν συσχετιστεί με την ήπια νοητική εξασθένηση. Ε, επίσης, έχουμε... Ε, Εντοπίσει τα νευροενίδια ως εφικτό βιοδίκτυο αίματος της νευροεκφύλησης που σχετίζεται με νόσο Αλτσχάιμερ στο σύνδρομο Down, ο οποίος μπορεί να προσφέρει, είναι η ευκαιρία για να παρακολουθηθεί η εξέλιξη της νόσου παράλληλα με τη μέτρηση των νοητικών ικανοτήτων ή άλλων δεξιοτήτων των ατόμων αυτών. Ε, πολύ πρόσφατα ε, δεδομένα δείχνουν επίσης ότι ε, η, 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 TAU 181 πρωτεΐνη στο πλάσμα ή στο νερό ανοιχνεύει με ακρίβεια επίσης τόσο την παθολογία του αμυλοειδούς όσο και της, όσο και ΤΑΟ στην ως -αλτσχάιμερ. Οπότε είναι εύλογο να υποθέσουμε και να, και να πιστέψουμε ότι αυτό θα ισχύσει και στο σύνδρομο Down, ε, όπου η, η P -TAU 181. 181 μέσα από το πλάσμα, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ειδικό δίκτυο για την όσο στο σύνδρομο Down. Έτσι λοιπόν, σχεδιάστηκε αυτή η έρευνα. Εξετάζουμε άτομα με σύνδρομο Down από 25 ετών και άνω, τα οποία πιστεύετε ότι αποτελούν το ιδανικό δείγμα και θα και θα μπορέσουμε μέσω αυτών να εντοπίσουμε τις πρώιμες, την πρώιμη νοητική έκπτωση και θα μας παρέχουν και τους πρώιμους δείκτες της νευροπαθολογίας νόσου Αλτσχάιμερ. Ε, στο ελληνικό δείγμα συμπεριλαμβάνουμε ήδη και άτομα κάτω των 25. Έχουμε δει και άτομα από 18 ετών και άνω. Ε, αξιολογούνται, αξιολογείται η επίδοση μετα, μεταξύ δοκιμασιών νόησης, συμπεριφοράς, λειτουργικότητας ε, και οι βιοδείκτες και δείκτες της υγείας. Ε, μετράμε τα αξιολογούμε τα άτομα και παίρνουμε δείγμα ε, και βιοδείκτες ετησίως για διάστημα μέχρι και 48 μήνες, οπότε θα έχουμε έχουμε μια ετήσια επίσκεψη ε, στις οικογένειες και στα άτομα και, ε, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάζονται. Ε, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να καθορίσουμε αυτά τα ευαίσθητα μέτρα και σε κλινικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βιοδικτών, ώστε αυτοί μετά να είναι οι, ε, οι δείκτε ε, τη πρώιμη νοητική έκπτωση. Ε, και εννοεί, εννοείται ότι μια ε, διαχρονική έρευνα θα μα δείξει πολύ περισσότερα πράγματα για να εντοπίζουμε έγκαιρα αυτού που διατρέχουν κίνδυνο άνοια ε, και έχουν σύνδρομο Down. Οι επιπλέον στόχοι είναι επίση. E, να, να πάρουμε δεδομένα για τις νοητικές λειτουργικές αλλαγές και τις αλλαγές στην κατάσταση της υγείας με την πάροδο του χρόνου, διαχρονικά δηλαδή, που σχετίζονται με την νόσο αρτσχάημα στο σύνδρομο Down και να προσδιορίσουμε εκείνα e, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τα λεγόμενα μέτρα έκβασης των κλινικών δοκιμών. Σταθμίζουμε την ελληνική, στα ελληνικά ήδη, e, e, τώρα που μιλάμε, την ε, τη νέα έκδοση του ΚΑΜΚΟΓ του, του, του που τώρα είναι η έκδοση 2DS για το, για το σύνδρομο Down, ε, λαμβάνουμε δείγματα πλάσματος και ορού... για να διερευνηθούν οι βιοδείκτες. Επίσης... Ε, Διερευνάμε τις σχέσεις μεταξύ των μεταβολών στην νοητική, λειτουργική και κατάσταση τη υγεία και των βιοδικτών και στη χρήση αυτών για μελλοντικές δοκιμές. Επίσης, θέλουμε να δούμε την επίδραση δημογραφικών στοιχείων, την επίδραση και της γλώσσας ή της διγλωσσίας ή περιβαλλοντικών ζητημάτων στην απόδοση και στου φαινότυπους που μπορεί να δημιουργηθούν και να έχουμε. Παίρνουμε ένα κατά τη διάρκεια της έρευνας ένα ιατρικό, ιστορικό... Ένα... εννοείται όλα τα δεδομένα είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά. Ε, στην αρχή γίνεται μία... Εκτίμηση του ατόμου, μια φυσική εξέταση από τον κλινικό ιατρό, μια διαφορική διάγνωση. Ας πούμε, οι επιλεπτικέ κρίσει που μπορεί να έχουν μια πρόσφατη έναρξη μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Αποτελούν ένα, έναν από του risk factors, παράγοντε κινδύνου για την, για την άνοια στο σύνδρομο Down. Γίνεται φυσική και νευρολογική εξέταση του ατόμου. Καταγράφουμε και μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αλλαγέ στη συμπεριφορά, στη διάθεση, καταθλιπτικά συμπτώματα, ψυχο φυσικά συμπτώματα, αντιοψυχαναγκαστικέ για διαταραχέ, γιατί και και πώς αυτές αντιμετωπίζονται, αν υπάρχουν, και τα ψυχοτρόπα φάρμακα όταν λαμβάνονται και είναι πολύ συχνά, τα βλέπουμε ήδη στο ελληνικό δείγμα, αποτελούν έναν από τους παράγοντες, επιβαρυντικούς παράγοντες, αυξάνοντας πιθανότητες, δηλαδή να εκδελωθεί η άνοια στα σύνδρομο Down. Ε, όπως είπα και πριν, ο στόχος είναι να πάρουμε και τους δύο ε, γίνεται μια ημοληψία στην αρχή, στην πρώτη εξέταση, όπου κάνουμε μια, την πλήρη νευροψυχολογική εξέταση. Εκεί, ιδανικά, έχουμε και την πρώτη εμολυψία. Γίνεται μετά, στο, σε, για κάθε τέσσερα άτομα, ε, ένα, ένα, στα τέσσερα άτομα που εξετάζουμε τυχαία. Μετά, μετά τους βλέπουμε και μετά από έξι με οχτώ εβδομάδες. Και εκεί, ιδανικά, ξαναπαίρνουμε αίμα και το αποθηκεύουμε. Ε, Όλα, όλους τους βιοδείκτες και όλα, ε, και όλα τα δεδομένα θα τα, μοιραστεί, θα τα μοιραστούν όλα τα ερευνητικά κέντρα ώστε να, ώστε να υπάρξει μια βάση δεδομένων τουλάχιστον 800 με 1000 ατόμων ε, που, θα, που αναλύεται και το DNA και, ε, και τα νευροψυχολογικά. Ε, και μετά από την πρώτη αξιολόγηση και την επαναξιολόγηση στον, στους δύο μήνες, έχουμε, θα έχουμε, ε, ήδη εμείς έχουμε τελειώσει με την πρώτη αξιολόγηση σε ένα μεγάλο κομμάτι του δείγματος και συνεχίζουμε, ε, θα έχουμε τις εισαξιολογήσεις. Ε, όποιος ιδανικά και προαιρετικά καλό θα ήταν να έχουμε και MRI, ε, δεν θα σας αναλύσω τώρα το πρωτόκολλο της φυσικής εξέτασης. Ε, η νοητική, η νευροψυχολογική αξιολόγηση που κάνουμε περιλαμβάνει το CAMDEX και το, Cam, το CAMDEX-DS, δηλαδή ε, την κλίμακα του Cambridge για το Cognitive Examination, ε, που είναι το Cam, CAMDEX και το Camcog, ε, η διαγνωστική δηλαδή η συνέντευξη στον, στον περιθάλποντα και η αξιολόγηση του ιδίου του ατόμου. Η εκτίμηση της νοημοσύνης δεν γίνεται από εμά, αλλά μας, όποιοι έχουν... IQ και έχει γίνει στο παρελθόν, μας το αναφέρουν. Ε, γίνεται αξιολόγηση, χορηγούνται κλίμακε αξιολόγηση τη λειτουργικότητα του ατόμου στου φροντιστέ, στου περιθάλποντες και αξιολόγηση τη συμπεριφορά ε, με ένα ερωτηματολόγιο για την άνοια για άτομα με νοητική αναπηρία. Ε, δεν θα σα παρουσιάσω τα εργαλεία γιατί αποτελεί αντικείμενο των επόμενων παρουσιάσεων, ε, ούτε το CAMCOG, ούτε ε, την ε, δοκιμασία Ανάκληση για τον έλεγχο τη μνήμη. Ε, αυτά είναι τα ερωτηματολόγια. Το μόνο που θα σα παρουσιάσω εγώ, εγώ, γιατί μου αρέσει εμένα προσωπικά, ε, είναι το CANTAB. Είναι ε, μια συστοιχία δοκιμασιών που χρησιμοποιούμε και είναι μη λεκτικά. Είναι μέσω tablet. Ε, είναι η πρώτη δοκιμασία για την εξέδρυση του προσανατολισμού και την αξιολόγηση τη λειτουργία περιγκεφαλίδα. Ε, Ένα σταυρό εμφανίζεται στην οθόνη και το άτομο πρέπει να τον να το ακουμπήσει είναι πάρα πολύ ενισχυτικό σε κάποια άτομα τα οποία έχουν μια συστολή ξεκινάμε με αυτό γιατί αποτελεί έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιώδη τρόπο να μπουν στην έρευνα ε, ενισχύονται και πολύ και η δεύτερη κύρια δοκιμασία είναι η δοκιμασία σχετιστική σχετιστικής μάθησης και αξιολόγηση πάλι λειτουργία λειτουργίας υπεραγκεφαλίδας που ανοίγουν αυτά τα κουτάκια Ε, στην οθόνη εμφανίζεται αυτό. Ανοίγουν ένα-ένα ένα τα κουτάκια. Ε, μέσα κρύβεται ένα μοτίβο. Είναι μη λεκτικό, οπότε και στα άτομα τα οποία έχουν περιορισμένο λόγο αυτό μα διευκολύνει, γιατί δεν εξετάζει λόγο, δεν παρεμβάλλεται η γλώσσα. Στην αρχή ξεκινάει με ένα μοτίβο, μετά μπορεί να φτάσει μέχρι και στα οχτώ μοτίβα. Και τώρα κλείνουν αυτά τα κουτάκια και ζητάει από το άτομο να θυμηθεί και να πατήσει πού ήταν κρυμμένο αυτό. Ε, κάνει ένα, ένα ωραίο ήχο, οπότε όλοι θεωρούν ότι τα πήγαν πάρα πολύ καλά και χαίρονται. Yes, λένε όλοι ε, οι συμμετέχοντες. Ε, και αυτό επίσης είναι μία από τις, από τις δοκιμασίες που, χρεα, που χρησιμοποιούμε. Μέχρι σήμερα έχουμε δει ε, αρκετούς συμμετέχοντες. Ε, είμαστε μία πολύ καλή και δυνατή ομάδα, ε, να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Ε, έχουμε συμμετέχοντες από την περιφέρεια της Θεσσαλίας Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας στην Αθήνα, στην Αττική και στην περιφέρεια της Επίρου ε, έχουμε δει μέχρι σήμερα 35 άτομα θα ε, σα παρουσιάσω τα πρώτα αποτελέσματα εγώ λίγο των πρώτων 29 ατόμων. Μα ενδιαφέρουν οι δύο ομάδε. Έχουμε την ομάδα ελέγχου 25 ή 18 με 40 και, και αυτού που είναι 40 πλάσ, αυτοί δηλαδή που διατρέχουν τον κύριο κίνδυνο. Λόγω τη πρώιμη γύρανση, ε, το 30% των, των 40χρονων με σύνδρομο Down ε, εμφανίζουν ήδη ε, νόσο Αλτσχάιμερ. Και το 40% των 50χρονων ε, με σύνδρομο Down έχουν ε, ήδη άνοια. Οπότε αυτή μέχρι να ε, καλόν είναι να, να το ετοιμήσουμε προ, προώρα και πρόημα ώστε να το αποτρέπουμε. Οπότε έχουμε 29 ενήλικες σε σύνολο με μέση ηλικία 31 ετών ε, έτη. Το εύρος των ηλικιών είναι 18 με 47 ετών. Έχουμε 14 γυναίκες και 15 άντρες. Ε, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τώρα τα δεδομένα είναι λίγο ανάποδα από αυτό που περιμένουμε στην όσο Αλτσχάιμερ. Φαίνεται ότι οι άτρε κινδυνεύουν περισσότερο στο, μέσα στο σύνδρομο Down από Άννη, αλλά αυτά είναι τα πρώιμα δεδομένα όλου του Horizon. Οπότε δεν είμαστε πολύ κάθετοι σε αυτό. Ε, και δεν θα σα παρουσιάσω εγώ τα αποτελέσματα, θα είναι αντικείμενο των επόμενων παρουσιάσεων. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι γενικά τα ήδη σε 22 νεαρότερα άτομα και σε 7 πιο ε, όρημα, ηλικιωμένα, 40 ετών, φαίνονται ήδη στατιστικώ σημαντικές διαφορές σε σημαντικές δοκιμασίες και στη μνήμη και στη, στο CAMCOG, στην αξιολόγησή τους, που εκεί φαίνεται η συνδοματολογία της άνοιας. Οπότε ήδη έχουμε σε τόσο μικρό δείγμα αυτή τη σημαντική διαφορά. τα επόμενα βήματα, και τελειώνω με αυτό, είναι εννοείται συνεχίζουμε να αξιολογούμε άτομα, ειδικότερα αυτά που κινδυνεύουν 40+. Plus, και επίσης, ένα κομμάτι του, του

των επιστημόνων. Ήδη επεξεργαζόμαστε την προσαρμογή ενό παρεμβατικού προγράμματο που λέγεται Finger και είναι για την πρόληψη τη άνεση. Είναι πολύ ε, και στοχεύει σε, στον περιορισμό των παράγοντων, των παραγόντων κινδύνων, όπω είναι καρδιαγκιακά, ανθιγυνό τρόπο ζωή και ε, λόγω τη απομόνωση και τη περιορισμένη συμμετοχή σε δραστηριότητε, ώστε προσαρμοσμένο για το σύνδρομο Down να μπορέσουμε να κάνουμε πρόληψη ε, και υποστήριξη των οικογενειών και των ατόμων, ε, προκειμένου να διατηρηθεί ο εγκέφαλό τους νεο... νε... υγιή ε, και να καθυστερήσει η άνοια αν, αν έχουν αυτή την ε, γονιδιακή τάση. Ε, εγώ θα σταματήσω εδώ, θα, θα συνεχίσουν να, να σας παρουσιάσουν τα εργαλεία οι υπόλοιποι. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα άτομα που συμμετέχουν, ε, γιατί μας ανοίγουν τα σπίτια τους, μας ανοίγουν την καρδιά τους, γινόμαστε επειδή η έρευνα λαμβάνει χώρα και σε εκεί περιβάλλοντα, γινόμαστε ένα με αυτού. Αποκτούμε έτσι μια ζεστή και σχεδόν οικογενειακή σχέση και δεν θεωρούμε ότι είναι στα πλαίσια μόνο μια έρευνα, αλλά είναι μια διαχρονική. Επειδή η έρευνα είναι και διαχρονική, ότι ξεκινάμε μια, ένα δεσμό μαζί του και για μια διαχρονική σχέση, η οποία ωφελεί και εμά, ωφελεί, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και αυτού. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.